Σχοινά Παπαδόπουλου. Και ο τρόπος με τον οποίο τους υπερασπίζεται σε μακροσκελή, όπως το λένε, ανακοίνωση απάντησή του. Μαζί μας η εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, κυρία Σβίγκου. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε όλους σας. Θα ήθελα να κάνω καταρχήν ένα πρώτο σχόλιο για τον τρόπο που παρουσιάσατε και την δύο δευτερόλεπτα το θέμα σας. Δεν πρόκειται για διορισμούς κανενός κυρίου Ιάσονα Σχοινά Παπαδόπουλου. Όπως γνωρίζετε, ή τουλάχιστον θα πρέπει να είναι και αυτό μέρος του ρεπορτάζ σας να το γνωρίσετε, υπάρχει ειδικός νόμος του 91 με βάση τον οποίο τοποθετούνται στα πολιτικά γραφεία των υπουργών και των υφυπουργών μετακλητοί, προσωρινοί υπάλληλοι και ειδικοί σύμβουλοι. Το νόμιμο είναι και ηθικό? Αφήστε να ολοκληρώσω και θα σας απαντήσω σε ό,τι θέλετε. Παρακαλώ. Αυτοί απασχολούνται σε πολιτικές και όχι υπηρεσιακές θέσεις, προσλαμβάνονται από τους αντίστοιχους υπουργούς, η θητεία τους λέγει αυτοδικαίως με τη θητεία του υπουργού ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο θελήσει ο υπουργός. Δεν πρόκειται για διορισμούς στο δημόσιο, πρόκειται για προσωρινές θέσεις όπου όλοι οι υπουργοί από καταβολής αυτού του νόμου διορίζουν άτομα της απόλυτης εμπιστοσύνης τους. Μπορώ να σας πω μάλιστα ότι πολλοί από αυτούς δεν είναι καν ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί εδώ πέρα προσπαθείτε να δημιουργήσετε μια εικόνα η οποία είναι καθαρά μονομερής και το μοναδικό στόχο που έχει είναι να πλήξει το ηθικό πλεονέκτημα του ΣΥΡΙΖΑ. Ποιο είναι το ηθικό πλεονέκτημα? Ο κύριος Τσίπρας την Παρασκευή από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης, γιατί μας έλεγε τότε ότι βάζουμε τέλος στην οικογενειοκρατία, στον κρατισμό, στους διορισμούς συμμετέρων? Εννοούσε κάτι άλλο? Από αυτό που εμείς... Δεν πρόκειται για κανέναν διορισμό. Για κανέναν διορισμό. Αυτό θα πρέπει να το γνωρίζετε, αφού κάνετε και το αντίστοιχο ρεπορτάζ. Είναι άλλη θέση. Ποια είναι η λέξη που επιλέγετε? Ποια είναι η λέξη που επιλέγετε? Είναι άλλη θέση. Πρόσληψη. Του μετακλητού. Δεν έχω πρόβλημα. Αλλάζω τη λέξη. Ο οποίος είναι μιλώ για πρόσληψη. Για 5, για 6 μήνες. Και είναι άλλο ο διορισμός στο δημόσιο. Δεν έχω πρόβλημα. Αλλάζω τη λέξη. Γνωρίζετε ότι είμαι ακριβολόγος. Θέλετε να μιλήσουμε για πρόσληψη? Να μιλήσω. Να το ανασκευάζω. Πρώτο θέμα σήμερα οι τρεις προσλήψεις οικείων του κυρίου Σχοινά Παπαδόπουλου. Να μιλήσουμε για προσλήψεις. Ποιες είναι οι τρεις προσλήψεις των οικείων του κ. Σχοινά Παπαδόπουλου? Μιλάμε. Η μητέρα, η μητέρα του είναι από το Γενάρη, αν δεν κάνω λάθος, μετακλητή. Και στο γραφείο του Πρωθυπουργού. Ανανεώθηκε η σύμβασή της τώρα το Σεπτέμβρη. Ναι. Ανανεώθηκε η τώρα η σύμβασή της το Σεπτέμβρη. Επίσης θα πρέπει. Ο πατέρας Στάθης Σχοινάς είναι δημοσιογράφος και καμία σχέση δεν έχει. Δεν μίλησε κανένας για τον πατέρα. Επίσης πρέπει να σας πω ότι τα ΦΕΚ γράφουν τη λέξη διορισμός. Ποια είναι η τρίτη πρόσληψη? Κυρία Σβίγκου, τα ΦΕΚ γράφουν τη λέξη διορισμός. Απλώς, κυρία Σβίγκου, εγώ αναρωτιέμαι γιατί όλη αυτή η αιτιολογία σήμερα από τον κύριο... Συγγνώμη λίγο, θέλετε να μου πείτε ποια είναι η τρίτη για την οποία αναφέρεστε? Η κυρία Χρύσα Πάντου. Η οποία? Στο πολιτικό γραφείο του κυρίου Ξάνθου. Αν δεν κάνω λάθος, ναι. Δηλαδή ποινικοποιούμε μέλη της νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ ή μέλη του ΣΥΡΙΖΑ να είναι σε θέση ειδικού συμβούλου στα Υπουργεία? Βλέπουμε δηλαδή, ουσιαστικά. Συγγνώμη. Βλέπουμε ένα μπαράζ. Να σας πω. Ποιοι θέλετε να δουλεύουν στα Υπουργεία σε θέσεις ευθύνης του Υπουργού? Τα παιδιά που βγαίνουν από τη Σχολή Εθνικής Διοίκησης. Από το στόμα με το νόμο, με το νέο νόμο τα παιδιά που βγαίνουν από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και έχουν πληρωθεί από τους Έλληνες φορολογούμενους ακριβώς για να στελεχώσουν το ελληνικό δημόσιο. Προσπαθώ να θυμηθώ, επειδή. Γιατί έχετε... αυτή η περίπτωση στην οποία αναφερόμαστε τώρα μπορεί να είναι δύο-τρεις τελευταίες και έσχατες ενδεχομένως, αλλά μέσα στο βάθος του χρόνου. Είναι ούκο λίγες αυτές οι οποίες έχουν γίνει. Το ότι έχουν μειωθεί, με νόμο κατά την πρώτη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ κατά 25% τον αριθμό των μετακλητών που δικαιούται το Υπουργείο και τον αριθμό των ειδικών συμβούλων θα αναφερθείτε. Αυτό δεν το γνωρίζετε ως εκ του ρεπορτάζ σας. Το ότι έχουν μειωθεί οι ειδικοί σύμβουλοι και μετακλητοί. Κυρία αυτό δεν έχει καμία σχέση με το θέμα μας. Ένα το κρατούμενο. Κατά δεύτερον, επειδή έχετε μία συνδικαλιστική ευαισθησία. Θέλω να σας φέρω σε επαφή με τον πρόεδρο των αποφύτων της Ελληνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης, για την οποία έκαστος εκ των μαθητών, των φοιτητών και των αποφύτων, χρειάζεται 64.000 ευρώ
καταβεβλημένα από κάθε φορολογούμενο. Το ξέρω επειδή ο άνθρωπος είναι φίλος μου. Δεν θέλω να αναφέρω το όνομά του στον αέρα, αλλά πληρώνω 64.000 ευρώ για κάθε απόφυτο της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης, φτιαγμένης επισημήτη, στα πρότυπα της ΕΝΑ. Καταλαβαίνετε ότι ένας υπουργός έχει 4-5 ειδικούς συμβούλους και... Καταλαβαίνω ότι αυτό το έκανε η πασοκονεοδημοκρατία, την οποία μαύρισαν οι συμπολίτες μου και καλά τις κάνανε. Καταλαβαίνω ότι αυτό έκανε η πασοκονεοδημοκρατία που μαύρισαν οι συμπολίτες μου και καλά τις κάνανε. Είναι δεδομένο. Είναι δεδομένο και ο νέος νόμος, το νέο σχέδιο νόμου το οποίο θα έρθει στη Βουλή από τον κύριο Βερναγδάκη, πρόκειται να το διασφαλίσει αυτό. Αυτός ο υπουργός. Αλλά μην χρησιμοποιούμε με πρόσχημα το δίθεν ενδιαφέρον για το δημόσιο τομέα και να θέλουμε αυτή τη στιγμή. Κυρία Σβιγκού, μα μην το λέτε αυτό έτσι. Είναι μια συζήτηση σε εξέλιξη για το ασφαλιστικό. Δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε τέτοιο θέμα εκ του μειόντος. Είναι μια συζήτηση σε εξέλιξη για το ασφαλιστικό. Η νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ, της οποίας ηγείται το συγκεκριμένο στέλεχος, έβγαλε μια πολύ έτσι, ενδιαφέρουσα ανακοίνωση την Παρασκευή που καλούσε την κυβέρνηση να λάβει μέρημνα για τα νέα παιδιά και τους ανέργους, για το ποσοστό τους έχει φτάσει στο 60% της ανεργίας δηλαδή. Απλά επειδή αναφερθήκατε σε υπουργό, χωρίς να πει το όνομα, δεν έχει σημασία, προφανώς αναφέρεστε σε υπουργούς οι οποίοι παίρνουν, έχουν τη δυνατότητα βάσει του νόμου να παίρνουν μετακλητούς υπαλλήλους. Και προφανώς θα παίρνουν, όπως λέτε, στελέχη από το κόμμα. Αυτός ο υπουργός, ο οποίος έχει πάρει το συγκεκριμένο αυτό στέλεχος. Ας ακούσουμε την κυρία. Σας είπα το ακριβώς αντίθετο. Μάλιστα. Είπατε το εντελώς αντίθετο. Σας είπα ότι αυτές είναι πολιτικές και όχι υπηρεσιακές θέσεις. Εννοείται ότι πολλοί από αυτούς μετακλητούς και τους συνεργάτες έχουν σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ. Κυρία Αλλά Σβιγκού. Πολλοί από αυτούς επίσης δεν έχουν καμία σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, ωραία, από κάτω να μιλήσουμε. Δώσε μου σας παρακαλώ. Δώσε μου λίγο αυτό γιατί... Και σαν κανάλι και σαν εκπομπή, κύριε Μπογδάνο... Ακούω. Κύριε Μπογδάνο, για την οικογενειοκρατία, δεν είδα καμία αναφορά για την κομματοκρατία, δεν είδα καμία αναφορά στο παράδειγμα του κύριου Μητσοτάκη. Παρακαλώ. Δεν είδα κάποια αναφορά στο παράδειγμα. Πείτε μου για το παράδειγμα του κυρίου Μητσοτάκη στον αέρα. Δεν είμαι απολογητής του, αλλά είμαι εδώ. Πείτε μου, ποιο παράδειγμα. Θα μας το πει όλο το παράδειγμα. Όχι, όχι, μισό λεπτό. Απλώ ξεκίνησα να λέω κάτι πριν και θέλω να ολοκληρώσω τη σκέψη μου. Του ως υπουργός διοικητικής μεταρρύθμισης. Κυρία Σβιγκού, ο συγκεκριμένος υπουργός που έχει μιλάει το συγκεκριμένο. Ρεσί Κωνσταντίνε, μισό λεπτό να κάνω ερώτηση. Σου ζητώ συγγνώμη, Γιάννη. Παρακαλώ. Λέω. Για να ολοκληρώσω τη σκέψη μου. Ο υπουργός ο οποίος έχει πάρει το συγκεκριμένο στέλεχος είναι υπερήφανος με αυτά τα οποία αναφέρει στην ανάρτησή του στο Facebook το συγκεκριμένο στέλεχος, ο γραμματέας νεολαίας, και αυτά τα εμφυλιοπολεμικά τα οποία επικαλείται. Θέλω να το πάω το σύνορα. Εγώ δεν ακούσα με λίγο. Διάβασα το κείμενο και είπε τα ρέκια τα εμφυλιοπολεμικά. Εγώ είδα το κείμενο μέσα από την καρδιά ενός νέου ανθρώπου, ο οποίος βλέπει εδώ και τρεις μέρες να γίνεται πρώτο θέμα στα κανάλια και στις εφημερίδες και να έχετε κι εσείς τίτλους περιορισμούς του γραμματέα της νεολαίας. Κυρία Σβιγκού, είστε έμπειροι. Και συνήθως είστε και δίκαιοι. Τα μέσα ενημέρωση φταίνε. Λοιπόν, μισό λεπτό. Ο Αντώνης πήγε να πει κάτι νωρίτερα και δεν το είπε ποτέ. Στο οποίο εγώ θα μείνω. Στο οποίο εγώ θα εμείνω. Και παρακαλώ τον Αντώνη να με συμπληρώσει. Να σας πω κάτι. Απ' την καρδιά μου. Εμένα δεν με πείραξε τόσο πολύ το ζήτημα των τριών. Παρά το γεγονός ότι είναι απολύτως άκομψο. Εμένα με πείραξε ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος δεν βγήκε να υπερασπιστεί την επιλογή του λέγοντας χρειάζονται απόλυτα έμπιστα άτομα στα γραφεία των διοικούντων και κυβερνώντων υπουργών. Όπως κάνετε εσείς. Βγήκε και είπε: ο παππούς μου ήταν στην όπλα, ο ένας ήταν στην ΚΝΕ, ο άλλος ήταν στο Ρήγα, ο τρίτος ήταν στο Χημείο και καταλήγω λέγοντας: κατάλαβες, Ρουφιάνε. Εγώ αυτό είναι κάτι το οποίο έχω σκίσει μέσα μου, το εμφυλιοπολεμικό. Με συγχωρείτε, ήδη από τη δεκαετία του 80. Κύριε Μπογδάνο, ακόμα και ο δεξιός δέχεται ότι το καλύτερο πράγμα που έκανε ο Ανδρέας Παπανδρέου σε αυτή τη χώρα ήταν να τελειώνει με τον εθνικό διχασμό. Και μου τον βγάζει πάλι στη φόρα ένα 28χρονο. Αυτό με πειράζει πιο πολύ. Κύριε Μπογδάνο, εμένα με πειράζει το ότι ξεκινήσατε την εκπομπή σας με τίτλο «Ποιους διώξει ο γραμματέας είναι όλα σου ΣΥΡΙΖΑ». Όταν τα βλέπει αυτά οποιοδήποτε και ειδικά όταν είναι οφηγόμενος και βγαίνει από τα ρούχα δεν είναι του, ναι, μπορεί να γράψει συστηματικά κυρία κείμενα. Μου, δεν είναι και ναι, μπορεί να γράψει κείμενα. Όχι, λέει, δεν επιτρέπεται ο κυβερνών να άγεται από το συναίσθημά του. Όχι, ο νεολαία ΣΥΡΙΖΑ. Η εξουσία έχει ευθύνες, κυρία Σβιγκού. Δεν είναι ένα 28χρονο
που είναι άμυρο ευθυνών διότι είναι μέσα στη ζέση του κινήματος. Όχι. Το θέμα μας αυτή τη στιγμή είναι το πώς γίνονται οι επιλογές στελεχών στην κυβέρνηση και στη θέση των αποσπασμένων στα πολιτικά γραφεία. Αυτό είναι το θέμα. Όχι. Το θέμα μας... εσείς για τα νούμερα της τηλεθέας, και λυπάμαι πάρα πολύ που το λέω αυτό, ναι, έχετε πιάσει και σταυρώνετε ένα νέο παιδί 28 χρονών. Σταυρώνουμε ένα παιδί που μας λέει ότι δικαιούται να κάνει ό,τι θέλει επειδή ήταν στον Δεκέμβρη. Ούτε για την νεολαία ΣΥΡΙΖΑ, ούτε για την νεολαία ΠΑΣΟΚ, ούτε για την ΟΝΕΣ. Υιοθετείτε τον Δεκέμβρη. Υιοθετείτε το κάψιμο της Αθήνας ως ένσημα. Τις θέσεις τους, αλλά βρίσκεται όρες επί ωρών για να τους καταγγέλλετε. Εσείς συμφωνείτε, κυρία Σβίγκου, με την αιτιολογία που εγώ έδωσε ουσιαστικά ο γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ μέσα από αυτό το άρθρο, ότι βάλαμε πλάτη στο κόμμα, έβαλε τον Εφίλιο μπροστά για να δικαιολογήσει αυτές τις τρεις προσλήψεις που δεν έχουν κάτι το μεμπτό σύμφωνα με εσάς, και εγώ το δέχομαι. Είναι η δικιά σας ερμηνεία, κύριε Τζολέτο. Δεν μπήκε στον κόπο να υπερασπιστεί και να σχολιάσει τίποτα με τον τρόπο που το λέτε. Και ούτε βέβαια χρησιμοποίησε τον Εφίλιο για να το κάνει αυτό, είτε στους προσωπικές του αναμνήσεις από την οικογένειά του για να το κάνει αυτό. Εσύ το διαβάζετε έτσι το κείμενο, εγώ το διαβάζω πολύ διαφορετικά. Ναι, εσείς το διαβάζετε διαφορετικά, αλλά πριν είχατε την εκστροφία να επικαλεστείτε το επίθετο Μητσοτάκης για να δικαιολογήσετε μια ολόκληρη κατάσταση. Αλλά να σας θυμίσω ότι ο κόσμος σε δύο εκλογικές αναμετρήσεις σας ψήφισε για να βάλετε, αν θέλετε, για ένα τέλος σε όλα αυτά τα φαινόμενα. Είναι άλλο να γράψει ένα προσωπικό κείμενο, να επιαρτιστεί τον εαυτό σου όταν δέχεσαι ένα. Αυτό αν έχει τελειώσει το γενεολογικό δέντρο ΣΥΡΙΖΑ, πια και δεν υπάρχει άλλο να διορίσετε. Πολιτικά να τοποθετηθεί επί ενός θέματος για το οποίο αυτή τη στιγμή κατηγορεί το ΣΥΡΙΖΑ και η κυβέρνηση. Καταλαβαίνετε ότι είναι διαφορετικό αυτό. Κυρία Σβίγκου, δεν είναι προσωπικό κείμενο. Δεν είναι προσωπικό κείμενο. Όταν στοχοποιούμε πρόσωπα. Κυρία Σβίγκου, Ράνια Σβίγκου, δεν είναι προσωπικό κείμενο και το καταλαβαίνετε απόλυτα αυτό. Ο άνθρωπος ο οποίος έχει μία θέση, η οποία αυτή θέση συνδέεται με την επικαιρότητα, με τον δημόσιο τώρα λόγο. Και είσαστε αρκετά φιλόξενος στον χρόνο που δίνετε. Έχετε όσο χρόνο θέλετε. Εμένα, αλλά συνεχίζετε να έχετε τίτλο αυτή τη στιγμή, βλέπω στην τηλεόρασή μου. Δεν τον γράφω εγώ τον τίτλο. Για τους διορισμούς του γραμματέα της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ. Όμως, θα μου πείτε. Ποιοι είναι οι διορισμοί τους οποίους έχει κάνει. Σας τους είπα, είναι τρεις διορισμοί. Παρακαλείτε η παραγωγή της εκπομπής να μου φέρει τα. Μισό λεπτό. Ο κ. Χινάς Παπαδόπουλος έχει κάνει αυτούς τους διορισμούς. Τα φύλλα της εφημερίδας της κυβερνήσεως. Να βγάλουμε νούμερα. Το προσπαθώ να το πω και στη δημοτική. Τα φύλλα της εφημερίδας κυβέρνησης μιλάνε για διορισμούς. Αυτή είναι η λέξη. Με συγχωρείτε. Τους έκανε γραμματέας της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ αυτούς. Αν δεν ήταν εκεί ο κύριος Σχοινάς Παπαδόπουλος, μπορείτε να μου εγγυωθείτε με το χέρι στην καρδιά ότι οι ίδιοι ακριβώς άνθρωποι θα ήταν στις ίδιες ακριβώς θέσεις. Εντελώς μπορώ να σας ωραία. Εγώ δεν συνεχίζω τότε άλλο. Εντελώς. Τότε εγώ δεν συνεχίζω άλλο. Και μάλιστα σας ενημέρωσα και τότε πριν. Τότε δεν συνεχίζω άλλο. Σας ενημέρωσα και πριν ότι η κυρία Ξανθή Παπαδοπούλου ήταν από την προηγούμενη διακυβέρνηση. Ότι Τότε δεν συνεχίζω άλλο. Δεν έχω επιχείρημα. Ειλικρινέστατα. Είμαι γυμνός ως προς το επιχείρημα απέναντι σε αυτό και το οποίο μου λέτε. Κύριε Μπογδάνο, συγγνώμη λίγο. Κάνετε ναι. Και επίσης θέμα, το δεύτερο διορισμό, για τη φίλη, όπως λέτε, του κυρίου Ιάσονα Σχοινά, ναι. Της Απάντου. Εσείς είσαστε σίγουρος ότι εσείς ως κύριος Μπογδάνος δεν έχετε κάποια φίλη σας, είτε είναι εσείς είτε όχι, η οποία δεν είναι σε αυτή. Μα κοιτάξτε, εγώ δεν είμαι κομματικός τέλεχος. Κυρία μου, εγώ δεν είμαι κομματικός τέλεχος. Εγώ δεν είμαι καν μέλος της ΕΣΥΑ. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει αποφασίσει να τραβήξει το δρόμο του χωρίς να έχει κανέναν πάνω από το κεφάλι του εκτός από αυτούς τους οποίους θέλω να έχω πάνω από το κεφάλι μου. Δεν έχω ευθύνη απέναντι σε κομματικό ή κυβερνητικό μηχανισμό. Μη συγχαίω με τα πράγματα, σας παρακαλώ πολύ. Και είμαι και ένας άνθρωπος ο οποίος εμπράκτως αποδεικνύω τη δημοκρατικότητά μου, έχοντας μία εκπομπή που αποτελεί ελεύθερο βήμα. Η παρουσία σας. Κουνάτε το χέρι σε όσους και έχουν ναι. Μειώσει τον αριθμό των μετακλητών και των ειδικών συμβούλων. Γιατί αυτό έχουμε κάνει σε σχέση με τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Εδώ είναι τα ΦΕΚ. Ναι, ωστόσο, ναι. Διορίζεται. Όταν κάποιος διορίζεται, η ελληνική ωστόσο, αποδίδεται το ρήμα ως ουσιαστικό διορισμός. Κωνσταντίνε, πρέπει να ακούσεις κάποια στιγμή. Έχεις δίκιο, κυρία Σβίγκου. Έτσι όπως το λέτε, κύριε Μπογδάνο, είναι σαν να έχουν προσληφθεί αυτοί οι άνθρωποι στο δημόσιο. Ενώ γνωρίζετε πολύ καλά την τοποθέτηση. Δεν είναι ιδιωτικό τομέα στο γραφείο υπουργού. Για το συγκεκριμένο χρονικό όριο τη θητεία του Ναι, βέβαια είναι σε ακόμα πιο νευραλγικές θέσεις, γιατί είναι σύμβουλοι υπουργών. Και εδώ είναι ακόμα πιο επικίνδυνο το θέμα, γιατί οι σύμβουλοι, ειδικοί σύμβουλοι και συνεργάτες υπουργών με αυτές τις απόψεις, καταλαβαίνετε ότι
ή τουλάχιστον θα πρέπει να καταλάβετε ότι δημιουργούν ένα θέμα. Με ποιες απόψεις, κύριε Πιτάρα, για ποιες απόψεις μιλάτε? Για αυτό το κείμενο το οποίο εσείς διαβάζετε ανάποδα. Μα δεν είναι καν. Το κείμενο του Ιάσονα Σχοινά, του γραμματέα της Νεολαίας, ο οποίος δεν είναι διορισμένος εντός εισαγωγικών, όπως λέτε. Δεν θα πάθετε τίποτα. Να πω κάτι. Έτσι και αλλιώς. Οπότε μην τα μπερδεύετε. Βάλτε τα ξανά στη σειρά. Λοιπόν, πρέπει, ακούστε, 28 χρονών παιδί με εμφυλιοπολεμικά κατάλοιπα υπάρχει. Γιάννη, συγγνώμη, να καταλάβω λέει τώρα. Φύγαμε από την κουβέντα της Γιώργης. Όχι αυτά τα πράγματα. Συγγνώμη, εγώ σας είπα με το χέρι στην καρδιά. Πάλι θα κάνουμε διαχωρισμό. Λοιπόν, σας ευχαριστώ όλους, θα πάω σε διαφημίσεις, διότι πρέπει να πάω σε διαφημίσεις, διότι ο άλλος επάνω θα πάθει εγκεφαλικό. Κυρία Σβίγκου, είμαστε εδώ. Ελάτε αύριο να το συζητήσουμε και αν θέλετε να το συζητήσουμε και τέτα τέτ. Θα ήθελα πάντως κάποια στιγμή να λάβω. Θέλω να σας πω με το χέρι στην καρδιά το εξής. Να αναφέρεστε σε όλα τα στοιχεία. Θέλω να σας πω με το χέρι στην καρδιά το εξής. Ότι όταν τα λέγαμε πριν από τον Γενάρη του 2015, δεν περίμενα ότι από αυτή την κυβέρνηση θα άκουγε για όπλα, για ΕΠΟΝ, για τους φασίστες της δεξιάς. Δεν μου φαινότανε ότι αυτό ήταν το μέταλλο. Ούτε εγώ περιμένω από το κανάλι σας και από εσάς προσωπικά να φτιάχνετε ένα τέτοιο θέμα με τόσο χυδαίους όρους. Μα τι τίτλο δεν θέλετε? Δεν είναι χυδαίος όρος. Θέλετε να το παίξω χυδαία? Τι τίτλο θα μπορούσα να το κάνω? Θα μπορούσα να τι το κάνω. Τι τίτλο θέλετε να βάλουμε, κυρία Σβίγκου? Αλλά δεν είμαι τέτοιος άνθρωπος. Ούτε εγώ, ούτε οι άμεσα συνεργάτες. Τώρα για το κανάλι δεν απολογούμε. Να το κάνει ο Κολοκυθάς αυτό ή ο Μαλέλης. Σας ευχαριστώ πολύ. Ελπίζω να αντιλαμβάνεστε ότι το βήμα είναι ανοιχτό για εσάς. Ότι μας παρακολουθούν πολλοί άνθρωποι και είναι καλό να σεβόμαστε. Θέλω να μας παρακολουθούν πολλοί άνθρωποι. Κρινόμαστε. Να είστε καλά. Ακόμα και ο πιο δεξιός σου λέει ότι ο Παπανδρέου τα είχε λήξει αυτά. Να τα ξαναφέρνουμε ναι τη 2016. Πάμε ένα διάλειμμα. Ευχαριστώ, συνάδελφοι.